Με αφορμή τις τελευταίες δύο περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών στο νησί μας, οι οποίες εξιχνιάστηκαν από την υποδίευση ασφαλείας Χίου, θα μιλήσουμε λίγο για αυτές τις δύο, τον τρόπο δράσης των εγκληματιών και το πώς εξαπάτησαν τους πολίτες και γενικά να πούμε κάποιες συμβουλές σε τέτοια θέματα, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να προφυλάσσονται, να μην πέφτουν θύματα απάτησης. Η πρώτη εκ των δύο ήταν περίπτωση στην οποία έδωσαν πρόσβαση σε υπολογιστή απομακρυσμένη στους δράστες, οι παθόντες, ώστε είχαν πρόσβαση και μπόρεσαν μέσω απομακρυσμένης χρήσης να μεταφέρουν ποσά με πρόσχημα επένδυση σε κρυπτονομίσματα bitcoin και έτσι έχασε ένα τεράστιο ποσό η παθούσα, πάνω από 600.000 ευρώ, κόπη μια ζωή. Δυστυχώς από επιτίδους που μπόρεσαν να την πείσουν ότι έτσι θα επένδυε τα χρήματά της, της αφαίρεσαν σχεδόν όλους τους λογαριασμούς. Και η δεύτερη ήταν μια συνηθισμένη μορφή απάτησης που δυστυχώς ακόμα εξακολουθεί, παρόλο στις ενημερώσεις παλαιών που έχει γίνει γνωστός ο τρόπος αυτός. Ο κόσμος πείθεται και πέφτει θύμα. Με τη μορφή της πρόφασης ενός τροχαίου ατυχήματος που χτύπησε το παιδί της παθούσα συγκεκριμένα, την κόρη. Κάποια αποφασίστηκε ότι είναι κόρη της, μιλώντας ελάχιστα, κλαίγοντας ουσιαστικά, δεν πρόλαβε να καταλάβει ότι είναι η κόρη της. Πήρε τηλέφωνο κάποιος άλλος, αποφασίστηκε ότι είναι γιατρός και ότι η κόρη χτύπησε σε τροχαίο και πρέπει να κάνει κάποιο χειρουργείο και αυτή τη στιγμή είναι απ' έξω ο συνεργάτης μου, δώσε ό,τι χρήματα έχεις. Μάζεψε η γυναίκα όλα τα χρυσά της, 40 λίρες, 800 ευρώ μετρητά, τα έδωσε στο συνεργάτη, ένα 19χρονο από το Καζακστάν, ο οποίος μετά από έρευνες ασφάλειας εντοπίστηκε την επόμενη το πρωί, βρέθηκε με τα μετρητά, τα 800 ευρώ πάνω του, προέκυψε ότι υπήρχε και άλλος δράστης, ο οποίος πήρε τα χρυσά και τις λίρες και έφυγε από το Χίο. Πάλι με έρευνα καταφέραμε και εντοπίσαμε τα στοιχεία του με συστηματική δουλειά της ασφάλειας, της υποδίευσης ασφαλείας Χίου. Και από την έρευνα προέκυψε ότι υπήρχαν κινήσεις του προς το εξωτερικό και συγκεκριμένα από το διαβατηριακό έλεγχο του προμαχών Ασερών. Έγινε σήμα προς το κλιμάκιο εκεί πέρα και όντως μετά από λίγο είχε προσπαθήσει να περάσει προς τη Βουλγαρία. Εντοπίστηκε από το συναδέλφους του προμαχώνα. Και σε έρευνα που έγινε στα αντικείμενά του βρέθηκαν όλα τα προϊόντα της απάτης που πήρα τη γυναίκα εδώ από τη Χίο. Είναι μία από τις περιπτώσεις που η τύχη βοήθησε και βρέθηκαν και τα πράγματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τις περισσότερες περιπτώσεις. Μπορεί η δουλειά και η δράση να είναι πετυχημένη με την ταυτοποίηση δραστών πολλές φορές και τα βλέπετε και από τα δελτία τύπου που βγαίνουν. Αλλά χρειάζεται και τύχη και οι ενέργειες να είναι γρήγορες σε συνδυασμό με τις συγκυρίες να βοηθήσουν ώστε να βρεθούν και τα κλοφημένα όπως αυτή την περίπτωση. Οπότε θα ακολουθήσουν κάποιες συμβουλές που τις λέμε κάθε φορά από το Διευθυντή Ασφαλείας, τον κύριο Κοντογιάννη, προς τους πολίτες. Κάποιες πολύ συγκεκριμένες πράξεις που πρέπει να κάνουν να προστατευτούν. Και ο λόγος του... Βασικά στην τελευταία δουλειά δεν ήταν, δηλαδή ήταν έντονο τριήμερο, είχαμε και τα μέτρα με πολλούς επισήμους και αυτά. Η ομάδα όμως δούλεψε, δηλαδή κυρίως η δημόσια ασφάλεια που λέμε, και είχαμε το αποτέλεσμα, δηλαδή το επιθυμητό. Στην πρώτη περίπτωση που είπαμε μετά στις 600.000 ήταν η κλασική περίπτωση επενδυτικής απάτης. Δηλαδή στο Facebook όπως τρέχουν οι διαφημίσεις όταν μπαίνουμε στο ίντερνετ ότι επενδύστε σε bitcoin, θα έχετε κέρδος 20.000. Εκεί έκανε μια εγγραφή η κυρία, εμφανίστηκε μετά, άρχισε να μιλάει με μια γυναίκα η οποία της έδωσε έτσι ότι την έπεισε ότι είναι επενδυτικός σύμβουλος και άρχισε να γίνεται μεταφορά των χρημάτων σε λογαριασμό στο όνομά της. Επειδή δεν έχουμε όμως άμεση σχέση όλοι με το αντικείμενο, σε κάποια στιγμή της λέει θα εγκαταστήσει το AnyDesk ούτως ώστε να μπορώ εγώ να σου κάνω τις μεταφορές των χρημάτων. Από εκείνο το σημείο και μετά, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς τρίτων. Και εκεί είχαμε την ταυτοποίηση των δύο δραστών, των αλλοδαπών. Στην τελευταία περίπτωση,
Είναι η δεύτερη φορά έτσι, που έχουμε τέτοια υπόθεση στοιχείο. Συνήθως ο κόσμος δεν πείθεται, δηλαδή, γιατί μπορεί να σε πάει να σου πει η κόρη μου, να μην έχει κόρη. Πλην όμως στην περίπτωση εδώ η κυρία μπήκε στη διαδικασία, δεν την άφησαν να ηρεμήσει καθόλου, δηλαδή μιλούσαν 30 λεπτά συνεχόμενα στο κινητό της. Μέχρι εδώ στο πράγμα. Αυτή την ώρα δηλαδή που έφυγε από τη δουλειά της, την εργασία της, μέχρι να πάει στο σπίτι για να δώσει τα πράγματα, δεν την άφηνα να μιλήσει με κανέναν, πολύ πιεστική δηλαδή η κατάσταση και δεν είχε τη λογική να καταλάβει εκείνη την ώρα τι γίνεται. Γενικότερα εμείς θα λέγαμε ότι μέσα στο μυαλό μας, σε εισαγωγικά, δεν θα πρέπει η απληστία μας να ξεπερνάει την κοινή λογική. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πείθεται, να τον παίρνει κάποιος τηλέφωνο να σου λέει έχεις 100 χιλιάρικα, δώσ' μου τα και σε 6 μήνες θα έχεις 150, δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε ότι πουλάς ένα μηχανάκι 5.000 ευρώ, η τιμή είναι πολύ τέτοια, εγώ θα σου δώσω 6. Και να λέει, ωραία, και να δίνεις τους κωδικούς του e-banking σου ή τους κωδικούς της κάρτας σου, ούτως ώστε να πουλήσει αυτό το αμάξι, κινητό, οτιδήποτε. Επομένως, γενικά, σε συμβουλές εμείς θέλουμε να πούμε ότι δεν δίνουμε ποτέ κωδικούς e-banking, δεν δίνουμε ποτέ το PIN της κάρτας, γιατί με το PIN ο άλλος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο e-banking. Και γενικότερα, δεν δίνουμε ποτέ τα μηνύματα που έρχονται τα τριψήφια από το κινητό. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ο άλλος ότι δώσ' μου το OTP που σου ήρθε τώρα για να ολοκληρώσει τη μεταφορά. Δεν το δίνουμε ποτέ. Γιατί συνήθως αυτό το OTP μπορεί να είναι σε αλλαγή του κωδικού πρόσβαση στους λογαριασμούς σας ή μπορεί να είναι ή να αλλάζει εκείνη την ώρα ακόμα και το κινητό που είναι συνδεμένο με το λογαριασμό. Θέλει γενικά προσοχή. Πλην του λογαριασμού σας δηλαδή μόνο, δεν πρέπει να δίνουμε τίποτα άλλο σε κάποιον ενδιαφερόμενο αγοραστή ή πολιτή. Τι άλλο αυτό και σε κάθε περίπτωση που οποιαδήποτε υποψία εξαπάτηση πολιτών έρθει σε γνώση μας, καλό είναι με ρόπη την ασφάλεια να παίρνετε ένα τηλέφωνο. Ή αν έχουμε αμφιβολία ότι αυτή η επικοινωνία που κάνει κάποιος άγνωστος από το διαδίκτυο ή από τηλέφωνο μαζί μας, ακόμα και να είναι αληθινή, αλλά έχουμε υποψία ότι μπορεί να μην είναι, καλό είναι να ενημερώνουμε και να ρωτάμε κάποιον αρμόδιο από την αξιωματικότητα. Πολλές φορές, δηλαδή ένα διάστημα πριν 2 μήνες περίπου, είχαμε πολλά email να τρέχουν spam. Που λέγανε ότι αυτό ηλεκτρονικό έγκλημα έχει παρατηρηθεί υπόπτη συμπεριφορά, πρέπει να βάλεις 300 ευρώ, ξέρω εγώ, για να κλείσει η υπόθεσή σου. Δηλαδή το πιο απλό, εκεί δεν είναι και πιεστικό δηλαδή, και δεν υπάρχει ντροπή. Παίρνετε σε αστυνομία, μου ήρθε αυτό το mail, ισχύει. Δηλαδή είχαμε καμία κοσαρή τηλέφωνα, σε όλους είπαμε μην ασχοληθείτε, διαγραφή. Και σε τέτοια mail δεν πατάμε τους υπερσυνδέσμους, δηλαδή όταν λέει κάτω πατήστε εδώ για να βάλετε τα στοιχεία σας, δεν μπαίνουμε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Κάνουμε απευθείας διαγραφή των μηνυμάτων. Υπάρχει κάποιο σταθερό προφίλ των ατόμων που παίρνουν θύματα απάτης, δηλαδή είναι κάποιες συγκεκριμένες ομάδες? Θύματα μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Ακόμα και εγώ και εσείς και ο κάθε ψηλιασμένος την ώρα που θα γίνει επικοινωνία είναι τόσο επιτίδη, τόσο πιστική σε αυτά που λένε, που ακόμα και ο πιο υποψιασμένος μπορεί να πέσει θύμα. Γι' αυτό θέλει πάντα προσοχή από όλους μας, όχι δηλαδή κάποια κατηγορία ανθρώπων, από όλους μας. Σίγουρα, ίσως οι πιο αμαθείς από το διαδίκτυο, ίσως οι πιο ηλικιωμένοι να είναι πιο εύκολα θύματα, αλλά δεν το εστιάζουμε σε αυτό, το λέμε σε όλους. Είναι ο καθένας μπορεί να πέσει θύμα. Τη στιγμή εκείνη είναι τόσο πιστική που μπορεί να εξαπατήσει τον καθένα μας. Η τελευταία περίπτωση κυρίως είναι απάτη σε βάρος ηλικιωμένου. Δηλαδή αυτή που είχαμε τώρα. Και γι' αυτό το λόγο, και αύριο έχουμε ενημέρωση και στο ΚΑΠΗ και στο ΚΙΦΗ του Δημοχείου. Έχει αλλάξει όλο αυτό το διάστημα το προφίλ από των υποθέσεων που αφορούν ας πούμε, τις απάτες σε σχέση με το παρελθόν ή τις κλοπής, έχει σταθεί προς το ηλεκτρονικό. Ναι, το έγκλημα είναι κυρίως απομακρυσμένο. Κυρίως απομακρυσμένο κατά κανόνα. Οι κλοπές, οι διαρρήξεις είναι ελάχιστες σε σχέση με τις απομακρυσμένες απάτες. Στην περίπτωση αυτή που είπατε, τη δεύτερη, οι δράστες είχαν στοχευμένα στοιχείο. Ο πρώτος δράστης που πήρε τα λεφτά ήταν εδώ, ο δεύτερος μόλις είδε ότι υπήρχαν χρυσά και λεφτά, ήρθε την επόμενη, τη μέρα που έγινε η μεταφορά, η παράδοση των χρημάτων, ήρθε, τα πήρε και έφυγε την επόμενη δικαιώση. Η επικοινωνία, αυτό που είπε η Ευαγγελία μπροστά για τη στόχευση, μήπως υπάρχει και έρευνα πριν? Κάποια έρευνα πρέπει να γίνεται, γιατί κάποιες φορές κάνουν και τυχαία επιλογή. Αλλά για να είναι ο άλλος στοιχείο και να δοκιμάζει κινητό κάποιου που είναι στοιχείο, κάποια μικρή έρευνα υποθέτουμε ότι γίνεται. Πάντως το τελευταίο ήταν
Γι' αυτό και πήρε έκταση και μπόρεσαμε και συλλάβαμε και θα έρθει και στοιχείο δράσης ο δεύτερος. Στοιχειοθετήθηκε η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, γιατί προέκυψε συντονιστής αλλοδαπός που συντόνιζε πιθανότητα από το εξωτερικό τους δύο που ήρθαν στοιχείο και τους δύο που κάνανε την τηλεφωνική επικοινωνία. Οπότε είναι τουλάχιστον πενταμελής οργάνωση με δομή και ιεραρχία και συγκεκριμένους ρόλους ο καθένας. Και μάλλον και προς τα εκεί θα πάει και η υπόθεση ποινικά μετά στην εξέλιξή της στη συνέχεια. Αυτό είναι ας πούμε μια ομπρέλα μιας οργάνωσης ή ομάδας έξω από τυχείο που βρίσκει τοπικούς συνεργάτες εντός εισαγωγικών. Αυτή η συγκεκριμένη ήταν... είχε και παρόμοια υπόθεση απάτης στο Νέβια, στο Λιβέρι. Ξυπνιάσαμε και μέσα στο Λιβέρι. Η οποία ξυπνιάστηκε γιατί ο ίδιος που πήρε τα χρυσά είχε και πράγματα πιθανότητα και από το Λιβέρι, αλλά ήταν ήδη δράστης τουλάχιστον. Αυτή εισαγωγικά είναι αυτό που λέμε εισπράκτορες. Δηλαδή, αυτοί έχουν στοχεύσει τα κεφάλια που λέμε οι αρχηγοί, έχουν στοχεύσει στοιχείο και λέει στον εισπράκτορα, αύριο θα είσαι στοιχείο. Και ξεκινάνε τα τηλέφωνα μόνο σε χείο. Μπορεί να κάνουν 30 τηλέφωνα, να κάνουν 30 απόπειρες και θα την πατήσει ένας. Αλλά τους ήταν αρκετοί. Όταν πήρε τα χρήματα ο εισπράκτορας που λέμε, επειδή αυτοί αφώθηκαν ότι μπορεί να βρούμε κάμερες να τον προλάβουμε μέχρι να φύγει, στείλανε καινούριο άτομο αεροπορικός. Χωρίς να γνωρίζει ο ένας τον άλλον, ούτως ώστε να παραλάβει τα χρήματα. Του τάφησε δηλαδή σε ένα σημείο, πήγε όλες τα πήρε και την άλλη μέρα το πρόεδρο με το πλοίο. Και πριν τυχείο έγινε απόπειρα στη Μετυλίνη, τη ίδια απάτη. Πήγαν πρώτα από το Αλιβέρι, πήγαν Μετυλίνη και μετά έρθαν στοιχείο. Συνήθως τι ποινές αντιμετωπίζουν αυτοί οι οποίοι λαμβάνονται και το ρωτώ αυτό, γιατί ξέρετε, πολλές φορές έχουμε και από τους πολίτες τη λογική ότι οι ποινές που επιβάλλονται δεν είναι μεγάλες με αποτέλεσμα. Σε λίγο χρονικό διάστημα να είναι ελεύθεροι, κάτι που εντάξει σίγουρα δεν είναι δικό σας κομμάτι, και να επαναλαμβάνουν όμως τις ίδιες πράξεις. Ανάλογα το ποσό, που από ένα ποσό και πάνω είναι κακούργημα, οπότε σίγουρα εκεί δεν είναι μικρές ποινές και πολύ πιθανό να κάνουν και να συλληφθούν να εκτίσουν φυλακή. Ή αν είναι κατ' επάγγελμα κατά εξακολούθηση και σε ένταξη από κάποια εγκληματική οργάνωση όπως τελευταία, εκεί μπορεί να έχουμε και φυλακίσεις. Πολύ πιθανό. Δηλαδή είναι ποινές μεγαλύτερες. Σε τι ύψος έφτασαν τα κλοπημένα αυτά τα τυχεία, τα τελευταία. Ήταν τα χρυσά, η εκτίμηση της παθούσης ήταν για 70.000 ευρώ, λίρες και χρυσά, είναι τα 800 ευρώ. Και αντίστοιχα της Βολιβερίου ήταν 3.000 μετρικτά και κάποια χρυσά. Και δύο χρυσά. Στην πρώτη περίπτωση είχαμε ταυτοποίηση, αλλά δεν έχουμε σύλληψη. Επειδή πολύ συχνά στα δελτία τύπου αναφέρεται αυτό. Πού είναι το δύσκολο κομμάτι στο να προχωρήσει μετά, δηλαδή έχουν φύγει εκτός... Ή εκτός Ελλάδος, η σύλληψη δεν γίνεται γιατί δεν είναι εντός ορίων αυτοφόρου, η ταυτοποίηση γίνεται μετά από διάστημα. Είναι και αλλοδαπή. Και επειδή είναι και αλλοδαπή, αυτή η πιθανότητα είναι εκτός Ελλάδος η τελευταία, το μεγάλο ποσό που θέλει. Βλέπετε όμως τους δρόμους, έτσι, πώς βλέπετε τους δρόμους. Ναι, ναι, και έχουμε συνδρομή μεγάλη, ειδικά την τελευταία, το μεγάλο ποσό, ήταν υποδιεύση ηλεκτρονικού εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Τα ίχνη που ακολούθησε των τραπεζικών συναλλαγών και των τηλεφωνικών κοινωνιών κατέληξαν με τη συνεργασία βέβαια την προανακριτική που έκανε η ασφάλεια. Επικουρικά ήμασταν εμείς, την πολλή δουλειά την κάναμε εκείνη. Ναι. Η υπόθεση με τα κρυπτονομίσματα έγινε από υπαταπλοδαπού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ήταν οι δράστες. Αυτή τη στιγμή εξωτερικό, τώρα την αρχή δεν ξέρω αν ήταν, αλλά ήταν αυτή τη στιγμή έξω. Είναι δύσκολο γιατί έχουν και αυτοί πολλά εργαλεία, το VPN που λέμε, δηλαδή κυνηγάμε μια IP. Ο οποίος μπορεί να είναι εδώ δίπλα και να μου βγάζει εμένα Νιγηρία. Και έχουν υπάρχει και ένα σύστημα αλλαγής τηλεφώνου. Δηλαδή να παίρνω εγώ με το νούμερό μου και να σου εμφανίζει ένα άλλο νούμερο. Είναι και αυτοί. Εξελίσσονται. Ναι, εξελίσσονται πολύ, έχουν μελετήσει και αυτά τα βήματά τους. Αλλά πάντα βρίσκεται ένα μικρό λάθος για να βγει. Συχνιαστή υπόθεση. Δεν τα κατάφεραν, έτσι. Στην στη Μυτιλίνη κάνανε απόπειρες, δεν τα κατάφεραν να ξαπατήσουν κανέναν. Και μετά ήρθαν εδώ στοιχείο.